Συνεχίζουμε το μάθημα σχετικά με την ενότητα της εκκλησιαστικής κοινότητας και σήμερα θα ασχοληθούμε καθαρά με το θέμα της εκκλησιολογίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Θα δούμε και κάποιες μικροδιαφορές που υπάρχουν με την αντίληψη της έννοιας εκκλησιολογίας και στις άλλες ομολογίες. Όμως και σε αυτό το μάθημα θα επισημάνουμε πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα της ενότητας της Εκκλησίας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, διότι όλη αυτή η ενότητα πάνω σε αυτό το θέμα συντελείται. Όμως καλό είναι να δούμε τι σημαίνει η εκκλησιολογία και πώς την αντιλαμβανόμαστε. Να πούμε λοιπόν ότι τα βασικά χαρακτηριστικά της εκκλησιολογίας μας προέρχονται ως επιτοπλίστων από το βίωμα, την εμπειρία και ειδικότερα από το λειτουργικό βίωμα που είναι σε όλους τους πιστούς προσιτό μέσα από το μυστήριο, όπως αναφέραμε, της Θείας Ευχαριστίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο ο Ιγνάτιος Αντιοχίας, όσο και ο Ειρηναίος Λιώνος, ακόμα και ο Απολογητής Ιουστίνος, ανέφεραν ότι η ταυτότητα της Εκκλησίας συντελείται καθαρά στη Θεία Ευχαριστία. Από το 2ο αιώνα δηλαδή, στην παράδοση της Εκκλησίας μας, εκεί επισημαίνεται η ενότητα. Επομένως, η Εκκλησία μας είναι μία, διότι έχει κεφάλι του Χριστό και πολλαπλή ως προς τα πρόσωπα μέσω του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, αν θέλαμε να δώσουμε σώνει και καλά έναν ορισμό, όπως κάνουν πολλές φορές σε ορισμένα δογματικά εγχειρίδια, για την Εκκλησία, ο καλύτερος ορισμός θα ήταν ότι μπορεί να περιγραφεί ως το αγιασμένο σώμα του Χριστού και μπορεί να θεωρηθεί ως Αγία Κοινωνία Επουράνιων και Πήγιων Λογικών Όντων που είναι ενωμένα μέσω της πίστης και μυστηριακά σε ένα σώμα. Να αναφέρουμε βέβαια ότι στους Ρωμακαθολικούς επιτοπλίστων ορίζεται ως ένα καθίδρυμα πολλές φορές η Εκκλησία, ενώ στους Προτεστάντες υπάρχει η αναφορά ενός σώματος το οποίο λειτουργεί και καθοδηγείται από το Άγιο Πνεύμα. Όμως να αναφερθούμε και στο θέμα το πώς διοικείται η Εκκλησία, πώς δηλαδή μέσα από τη διοίκηση της Εκκλησίας μπορούμε να αντιληφθούμε και καλύτερα αυτήν την ενότητα. Και βέβαια η διοίκηση ουσιαστικά της Εκκλησίας εκφράζεται μέσα από την συνοδικότητα. Η συνοδικότητα είναι αυτή που εκφράζει την ενότητα των τοπικών εκκλησιών σε μία εκκλησία σε όλο τον κόσμο και με αυτόν τον τρόπο δεν αξιολογείται ως ένας παγκόσμιος οργανισμός. Πρέπει να τονίσουμε ότι η Σύνοδος δεν είναι μια αρχή η οποία είναι υπεράνω των εκκλησιών, διότι με αυτόν τον τρόπο τότε δεν θα υπήρχε ελευθερία μέσα στην Εκκλησία. Η συνοδικότητα σέβεται πάνω απ' όλα την ελευθερία του προσώπου, έχει πρότυπο την Αγία Τριάδα και με βάση την ισότητα που υπάρχει μέσα στην Αγία Τριάδα υπάρχει και ο σεβασμός αυτών που συμμετέχουν στη Σύνοδο των Επισκόπων, όπου ο καθένας είναι ένα πρόσωπο και εκπροσωπεί την τοπική του Εκκλησία. Θα πρέπει να πούμε ότι οι αποφάσεις των Συνόδων δεν επιβάλλονται σε μια τοπική εκκλησία, εκτός εάν υπάρχουν αποφάσεις ή ενέργειες της τοπικής εκκλησίας που επηρεάζει τη ζωή και των υπόλοιπων εκκλησιών. Επομένως, η Σύνοδος συνεδριάζει και αποφασίζει για θέματα τα οποία αφορούν όλες τις εκκλησίες και επηρεάζουν την ζωή του συνόλου των εκκλησιών. Και θα πρέπει να πούμε ότι έχει βρεθεί και μια ισορροπία μεταξύ της τοπικής και
της οικουμενικής, ας το πούμε, αναοικουμένης εκκλησίας, όταν οι σύνοδοι αποφασίζουν για όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, κοινής ένωσης, και γι' αυτό το λόγο αποτελούνται από επισκόπους οι οποίοι εκπροσωπούν τις εκκλησίες τους. Βέβαια, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ξανά αυτό που αναφέραμε προηγουμένως, ότι μέσα στην σύνοδο και στην παράδοση της Εκκλησίας δεν υπάρχει η ανωτερότητα κάποιου επισκόπου σε σχέση με κάποιον άλλον. Ούτε ακόμα και του επισκόπου Ρώμης, όπου πολλές φορές όταν η Εκκλησία ήταν ενωμένη, είχε την απαίτηση να θεωρείται ως πρώτος και ανώτερο σε σχέση με τους άλλους επισκόπους. Γι' αυτό τον λόγο στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία κιόλας η ενωτική αρχή είναι ο Πάπας, ενώ σε εμάς δεν υπάρχει κάποια ανωτερότητα ενός επισκόπου μεταξύ των υπολείπων, διότι η ένωση της Εκκλησίας, είπαμε, ότι αφορά στην κοινή πίστη και στα μυστήρια, και ειδικά στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακόμα και μια τοπική, είπαμε, εκκλησία διατηρεί την καθολικότητά της και την ενότητα, αφού υπάρχει η σύναξη των επιστών γύρω από τον επίσκοπο, ο οποίος τελεί τη Θεία Ευχαριστία. Άλλωστε και η χειροτονία ιερέων και επισκόπων στην Εκκλησία έγινε για αυτό τον σκοπό, για να υπάρχει αυτή η ενότητα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Επομένως, το αλάθητο της Εκκλησίας δεν εξαρτάται από την άποψη ενός ανθρώπου, αλλά εξαρτάται από την παρουσία του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Επίσης, μια ακόμα διαφορά με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είναι στο θέμα της καθολικότητας, διότι η Δυτική Θεολογία έχει αναπτύξει μια άποψη ότι η Οικουμενική Εκκλησία προηγείται, μετά ακολουθούν οι τοπικές εκκλησίες που πρέπει να συμμορφώνονται στην ανώτερη, ας το πούμε, παγκόσμια εκκλησία. Μια περίεργη, έτσι, εκκλησιολογία σε σχέση με τη δική μας, διότι με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να καθιερώνουν, έτσι, μια συγκεκριμένη γραφειοκρατία, όπως δηλαδή έχει συσταθεί κατά κάποιο τρόπο ένας οργανισμός, κρατικός οργανισμός ή οτιδήποτε άλλο, κάτι που δεν δείχνει μια πνευματικότητα. Και στην δεύτερη Βατικάνια Σύνοδο είχε επισημανθεί ότι κάθε τοπική εκκλησία ταυτίζεται με την καθολική εκκλησία. Με αυτόν τον τρόπο όμως υπάρχει ένα πρόβλημα, διότι δεν διευκρινίζεται τι προηγείται από τι, δηλαδή προηγείται η καθολική της τοπικής ή το ανάποδο, και έτσι υπάρχει ένα μπέρδεμα με αυτή την άποψη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ως προς την εκκλησιολογία της. Γι' αυτό και στην Ορθόδοξη Εκκλησία τα πράγματα είναι πιο απλά ως προς το θέμα της ενότητας της Εκκλησίας, διότι είπαμε ότι αυτή συντελείται δια των μυστηρίων της, εισαγόμαστε στην Εκκλησία μέσω του μυστήριου του βαπτίσματος, πολύ σημαντικό επίσης για την ενότητα να ακολουθεί και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και γενικότερα τα μυστήρια αποτελούν το σύμβολο, το σημάδι της Θείας Χάριτος και της παρουσίας της άκτης της Θείας Ενέργειας, και μέσα από αυτά διατηρείται αυτή η σχέση και η επαφή του πιστού με τον Χριστό, με το Άγιο Πνεύμα, και έτσι γίνεται κατανοητή η ενότητα, αλλά και η συνύπαρξη όλων μας σε ένα κοινό σώμα. Όχι με βάση, έτσι, αυτή την γραφειοκρατία που αναφέραμε προηγουμένως, ενός οργανισμού, όπως σκέφτηκε να το καθαριώσει η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Θα επαναλάβουμε λοιπόν ξανά και ξανά το θέμα της ενότητας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και να επαναλάβουμε κάτι που κάναμε
Και στην προηγούμενη ενότητα που αναλύσαμε όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της Εκκλησίας ως μια Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, ως προς το θέμα ξανά της ενότητας και καθολικότητας, ότι στο μυστήριο ξανά να πούμε της Θείας Ευχαριστίας δεν συγκεντρώνεται μόνο η τοπική Εκκλησία, αλλά είναι παρούσα η Καθολική Εκκλησία. Διότι είχαμε πει κιόλας ότι το σώμα του Χριστού είναι παρόν σε όλα τα Άγια Ποτήρια, σε όλες τις εκκλησίες. Και η ενότητα της κάθε έτσι, επαρχίας, της κάθε ενότητας εξασφαλίζεται γύρω από την ενότητα του Επισκόπου, ο οποίος μέσω της αποστολικής διαδοχής ορίστηκε να διακονεί τη συγκεκριμένη κοινότητα. Και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας συγκεφαλαιώνεται σε αυτό η έννοια της ενότητας και της κοινωνίας στο σώμα της Εκκλησίας. Διότι ουσιαστικά μέσω αυτού του μυστήριου ενοποιούνται όλοι οι άνθρωποι, όλες οι υπάρξεις των ανθρώπων και κοινωνούν τον Θεό. Γι' αυτό τον λόγο λέμε ότι όλοι σαν πρόσωπα, όχι σαν απλές υπάρξεις, όλοι σαν πρόσωπα κοινωνούμε με την Εκκλησία και τον Χριστό και είμαστε ένα σώμα. Θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε και αυτή την ανάλυση μέσα από τη φράση του Κυπριανού Καρχιδόνος, το «Extra Mecclesia nulla salus», δηλαδή έξω εκτός από την Εκκλησία, έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία, για να επισημάνουμε ξανά και να υπογραμμίσουμε αυτό το θέμα της ενότητας, όπου μέσα από αυτή την φράση υπογραμμίζεται ότι η Εκκλησία αποτελεί σωτηρία και η ενότητα με τον Επίσκοπο δηλώνει ουσιαστικά την ενότητα και την κοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της Εκκλησίας. Επομένως, η ένωση στην Εκκλησία δεν αποτελεί μια τυπική ενότητα, μια εξωτερική ενότητα σαν ένα σύστημα, σαν ένας οργανισμός, ότι ο ένας ανήκει στον άλλο. Είναι μια εσωτερική ενότητα. Η Εκκλησία είναι μια ενωμένη καθολική με αυτή την έννοια, διότι ενώνει την διαιρημένη ανθρωπότητα, τη μεταμορφώνει και αποτελεί εικόνα της Αγίας Τριάδας. Επομένως, ξεχνάμε αυτούς τους εξωτερικούς γεωγραφικούς προσδιορισμούς περί καθολικότητας και οικουμενικότητας. Δεν μετράμε αριθμό πιστών, διότι η καθολικότητα, επαναλαμβάνουμε, ακόμα και όταν ήταν ελάχιστες οι κοινότητες όπως τις είχαμε παρουσιάσει, αυτές όλες οι κοινότητες ήταν καθολικές, διότι η καθολικότητα και η ακεραιότητα της ζωής της Εκκλησίας καθορίζεται μέσα στην εσωτερική της ενότητα, μέσα στην πίστη, μέσα στη συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όχι με εξωτερικούς τύπους και συμβάσεις. Γι' αυτό ακριβώς η καθολικότητα χρησιμοποιείται με γεωγραφικούς προσδιορισμούς μόνο στα πλαίσια της Δυτικής Εκκλησίας. Δεν αφορά την Ορθόδοξη Εκκλησία, που έχουμε επισημάνει ότι όλα η Καθολική Εκκλησία είναι καθολική, διότι όλα τα μέλη, ακόμα και σε κάθε τοπική μικρή εκκλησία, είναι ενωμένα μέσω του μυστήριου της Θείας Ευχαριστίας στο σώμα του Χριστού. Επαναλάβαμε πολλές φορές τα ίδια πράγματα για να υπογραμμίσουμε και να επισημάνουμε αυτές τις διαφορές ως προς το θέμα της ενότητας και της καθολικότητας. Μόνο αυτά τα σημεία έχουν σημασία. Η πίστη, η ίδια πίστη, η κοινή πίστη, πιστεύουμε δηλαδή στα ίδια ακριβώς πράγματα, στις ίδιες διδασκαλίες και η ενότητα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, η συμμετοχή, η κοινή συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτές ήταν, επαναλαμβάνουμε, οι βασικές προϋποθέσεις για το θέμα της ενότητας της εκκλησιαστικής κοινότητας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.